Μια μικρή λήψη από την έκθεση του υλικού από την Εθνική Αντίσταση, δηλαδή του ΕΛΑΣ και των πολιτικών προσφύγων, όπως και του Δημοκρατικού Στρατού. Τρυπαντώντας βλέπουμε τις φωτογραφίες από τον ΕΛΑΣ, περίοδου 41-44, ορισμένα ντοκουμέντα τα οποία έχουμε κρατήσει στο αρχείο μας. Εδώ πρόκειται για την πρώτη ομάδα του ΕΛΑΣ του Βερμείου. Συνεχίζουμε για να προλάβουμε να τα δείξουμε όλα σε ένα μικρό βιντεάκι. Εδώ είναι φωτογραφίες μαχητών του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, των οποίων τα ονόματα είναι καταγεγραμμένα. Όταν μας το παρέδωσαν το υλικό, είναι προσωπογραφίες. Εδώ είναι ο τύπος από τη μάχη της Νάουσας, τι έγραφε την περίοδο εκείνη. Εδώ έχουμε τις φωτογραφίες που δεν μπορέσαμε να τις κρεμάσουμε γιατί είναι πάρα πολλές. Εδώ συνεχίζουμε με το φωτογραφικό υλικό. Εδώ είναι υλικό από την πολιτική προσφυγιά, είναι οι κάμερες 8 χιλιοστών για τις ταινίες, τις οποίες αξιοποιούμε σήμερα. Εδώ είναι τα ραδιόφωνα με τα οποία ακούγαμε τα σχετικά με την Ελλάδα. Εδώ είναι το συγκρότημα Μπουζούκι στη Ταυσκέντη, στην πολιτική προσφυγιά. Αυτό είναι το πεδομάζωμα που συζητούσαν οι περισσότεροι. Ενώ οι λέξεις που αρμόζει είναι μόνο το παιδοσώσιμο. Εδώ είναι τα διπλώματα των καλύτερων εργατών στην ανοικοδόμηση του σοσιαλισμού. Εδώ έχουμε μαχήτρια του Δημοκρατικού Στρατού στην παραγωγή στην Τσεχοσλοβακία. Εδώ έχουμε τις παιδικές χαρές. Εδώ έχουμε την πρώτη υποδοχή των παιδιών στην Τσεχοσλοβακία. Εδώ είναι η ζωή των πολιτικών προσφύγων στη Ταυσκένδη, τα περιβόητα φεστιβάλ, την επίσκεψη του Μίκη Θοδωράκη στη Ταυσκένδη και τα μαθήματα Μπουζουκιού με τον Πανιδιώτη Παπαθωμίδη. Εδώ έχουμε τον τύπο. Ήταν ο ριζοσπάστης, το Μπούλκες, οι εφημερίδες στις σοσιαλιστικές χώρες. Ο αγωνιστής ήταν στην Τσεχοσλοβακία. Η νέα ζωή εδώ που βλέπουμε είναι τη Ρουμανία. Και συνεχίζοντας βλέπουμε τις διάφορες εκδόσεις, κάποια γράμματα αγωνιστών, φυλακισμένων. Περπατώντας πιο πέρα βλέπουμε τον εκδοτικό τύπο από τον Μπούλκες, από την έκδοση Φωνή του Μπούλκες συγκεκριμένα, αυτό εδώ πέρα. Τα μαθήματα που γινόταν τα κομματικά και γενικά ό,τι χρειαζόταν να εμπεδώσουμε στο σοσιαλισμό. Εδώ πρόκειται για λογοτεχνικά βιβλία. Οι εκδόσεις είναι από τη Νέα Ελλάδα. Εδώ πρόκειται ένα κομμάτι με τα σχολικά βιβλία όπου μαθαίναμε τη μητρική μας γλώσσα από δασκάλους Έλληνες. Συνεχίζουμε εδώ, είναι το τυπογραφείο της Ταυσκένδης όπου εκδίδονταν το περιοδικό και όχι το περιοδικό, εφημερίδα. Εδώ είναι η ομάδα του τυπογραφείου. Και εδώ είναι το υπόλοιπο έντυπο υλικό. Εδώ έβασε στο πολιτικό βιβλίο διάφορα. Διαλεκτικός συλλισμός, ιστορικός συλλισμός και πολλά άλλα. Έχουμε και κάποια κεμήλια προς το πιστόλι, το όπλο, ξυφολόγγι. Έχουμε ντοκουμέντα του Βερμείου που βρέθηκαν και παραδόθηκαν στο ιστορικό αρχείο του κόμματος. Έχουμε ένα ανασύρματο εδώ πέρα. Έχουμε το βιβλίο
περιβόητο ειδίκες για κατασκοπία την άνοιξη του 1960 και έχουμε εδώ και ένα ανασύρματο και διάφορα άλλα κεμήλια τα οποία βρέθηκαν και μας παραδόθηκαν. Περιοχή τη Μακεδονία και ήταν εδώ στο Μέλλον. Νάουσα, όπω είστε, όχι στην Ελλάδα. Πολλά Ελλάδα, αλλά Νάουσα και Κέντρο. Αλλά σε όλου του ανθρώπου που ζαγόρισαν Νάουσα, την Κέντρο, την Αγωγιά, την Κέντρο. Μια βραδιά στην Νάουσα με μπήκανε αντάρτες, βάλανε φωτιά. Βάλανε φωτιά. Βάλανε φωτιά. Κάψανε την τράπεζα κι όλα τα χαρτιά για να ξεχρεώσουν τη φτωχολογιά. Έβαλαν τα πάντζερ και τα αυτόματα κι όλοι οι μπουραντάδες πέσαν ντομάτα. Πέσαν ντομάτα. Πέσαν ντομάτα. Τα οχυρά της Νάουσας δεν υπάρχουν πια, τα μετέτρεψαν οι αντάρτες σε ρηπία. Δεν τα έχασε κανένα στα λισότιμα σκυλιά που γυρίζαν και ληστεύαν όλα τα χωριά. Όλα τα χωριά. Όλα τα χωριά. Τα οχυρά της Νάουσας δεν υπάρχουν πια, μπήκανε οι αντάρτες.